Mad Radio 106,2. Η νούμερο 1 επιλογή σου. Stay Mad. Mad Radio 106,2. What's up, καλώς ήρθατε στο House of Boss, εδώ με ATV, είμαι ο Τζιου και όπως πάντα μιλάμε για τη hip-hop κουλτούρα για εσάς, για να μάθετε εσείς τα πάντα και γι' αυτό πάμε τώρα να μιλήσουμε για rap news. Ο 50 Cent και ο Drake έχουν κάτι μπροστά στο δρόμο τους, από ό,τι φαίνεται. Οι θαυμαστές κατηγορούν το 50 Cent ότι πρόδωσε τον Kendrick Lamar αφού συναντήθηκαν με τον Drake σε ένα πάρτι στο Τορόντο το Σαββατοκύριακο και τίζαραν μια συνεργασία τους. Τι συνεργασία όμως είναι το θέμα. Ο 50 λοιπόν δημοσίευσε μια φωτογραφία των δύο μαζί στο Instagram το απόγευμα της Κυριακής και έλεγε τώρα, η λεζάντα από κάτω, brainstorming, είχε ένα emoji κεφάλου χθες το βράδυ, εγώ και ο Champagne Papi, δηλαδή ο Drake έτσι το έχει στο IG. Θα φέρουμε το ό,τι πιο μεγάλο έχετε δει στην τηλεόρασή σας, γράφει λεζάντα ξαναλέω. Αυτό υποδηλώνει ότι η συνεργασία του 50 και του Drake σχετίζεται με την τηλεόραση και όχι με τη μουσική. Πήγα να πνιγώ, αλλά ήταν για καλό, γιατί μάλλον λέω αλήθεια για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η φάση. Θέλετε να δείτε τον Drake και τον 50 να συνεργάζονται σε σειρά? Ο 50 ήδη είχε την σειρά το Power που στην Αμερική έκανε νούμερα, όχι αστεία. Δηλαδή είχε πάει τρένο, ξέρω εγώ. Οπότε φαντάζομαι ότι και ο Drake με την εμπειρία που είχε με το Degrassi, κάπως έτσι λεγόταν όταν ήταν μικρός που από εκεί έγινε γνωστός, φαντάζομαι ότι κάτι καλό θα γίνει. Να σας πω όμως ότι το Prime Music Festival, το μεγαλύτερο φεστιβάλ dance μουσική στην Ελλάδα, επιστρέφει το Σάββατο 7 και την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού στο Φάληρο Sport Pavilion για να μας μοιήσει την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία. Με περίπου 20 καλλιτέχνες, ανάμεσά τους τεράστια ονόματα, ο Eric Prince, ο Martin Garrix, Royxop, RG & Coles, σε δύο stages με εντυπωσιακό main stage που αποτελείται από συνολικά 800 τετραγωνικά μέτρα από LED οθόνες. Κάτι παρόμοιο δεν έχει ξαναδεί η Ελλάδα. Το After Hours Stage που εγκαινιάζει φέτος το Prime Music Festival υπόσχεται ένα συναρπαστικό διήμερο γεμάτο χορό, ένταση, θέαμα και φαν που κανείς δεν πρέπει να χάσει. Εισιτήρια στο more.com και εννοείται χορηγός επικοινωνίας το MAD. Οπότε, πάμε σε ένα break, γυρνάμε γρήγορα πίσω για new releases εδώ στο House of Boss. Τα λέμε σε πολύ 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 λίγο. One. What's up, καλώς ήρθατε πίσω στο House of Boss, είμαι ο Τζιου και είμαστε με ATV όπως πάντα και τώρα μιλάμε για new releases. Η Taylor Swift και ο Post Malone κυκλοφορούν την acoustic version του single τους Fortnite. Αν περιμένεις να ακούσεις λοιπόν μια νοχελική δημιουργία, τότε κάνεις λάθος. Οι Swift και ο Malone καταφέρνουν ακόμη και μέσα από το acoustic version να κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Mid-tempo ρυθμός, synth pop και dream pop αναφορές ολοκληρώνουν το αποτέλεσμα και το μόνο που σου μένει είναι να το ακούσεις. Οπότε να το ακούσεις. Και το καλοκαίρι λοιπόν στο MAD κρύβονται δώρα παντού. Το Παντού App, η δημοφιλής εφαρμογή που ανταμείβει τους χρήστες κάθε φορά που σκανάνουν, προσφέρει ξανά μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σε συνεργασία με το MAD. Συντονίσου από 1 έως 31 Ιουλίου στο MAD TV, βρες το QR code του Παντού που θα εμφανιστεί στην οθόνη σκαναρέτο και κέρδισε στιγμή ένα μαγικό ταξίδι στη Βουδαπέστη, είτε άλλα πλούσια δώρα είτε πόντους Παντού. Ο σκανάρης κερδίζει, γι' αυτό μην χάνεις την ευκαιρία. MAD TV τώρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, να με γρήγορα πίσω για Untold Rap Stories εδώ στο House of Boss. One. What's up, γυρίσαμε πίσω εδώ στο House of Boss, Duke εδώ με ATV όπως πάντα και τώρα μιλάμε για Untold Rap Stories για τον Xatter. Ήξερες ότι μέσω των δισκογραφικών του προώθησε μουσικούς hip hop όπως ο SSIO, Kvesa, Iwa, Kalim, Ino, Cindy και Cero El Mero. Εκτός από τις μουσικές δραστηριότητες, ο Xatter επέκτηνε το επιχειρηματικό του έργο με μια εταιρεία γρήγορου φαγητού, το Lounge Narguilé, τη μάρκα καπνού και το σχεδιασμό κοσμημάτων και ρούχων για τη Massari. Η εφημερίδα The Zeit τον αποκαλεί The Hype Machine, επισημένοντας ότι κάθε του εγχείρημα γίνεται επιχείρηση. Respect λοιπόν στο Xatter, θα πω. Πάμε σε ένα break και γίναμε γρήγορα πίσω για... Όχι, πήγα να πω new releases, αλλά αυτό έχει περάσει. Για Behind the Scenes. One. What's up, εδώ House of Boss, είμαι ο Duke, πάντα με ATV και μιλάμε πάντα για τη hip-hop κουλτούρα για εσάς. Λοιπόν, πάμε για Behind the Scenes. Θα πούμε τώρα για ένα τραγούδι το οποίο είναι κορυφαίο. Τώρα τι να σας πω για αυτό το τραγούδι. Πραγματικά ήταν κάτι το οποίο έκανε το J. Cole να φαίνεται ως
Ένας άνθρωπος που ηγείται της σκηνής και εκείνη την εποχή όντως ήταν κάτι τρομερό και μιλάμε για το Mirror Child που είναι του J. Cole. Το κομμάτι έχει ένα δείγμα από το Wake Up To Me. Στο τραγούδι ο J. Cole εξερευνά τη θέση του ανάμεσα στην παλιά και τη νέα γενιά του hip hop, καθιστώντας τον το μεσαίο παιδί της rap. Λέει ρε παιδί μου ότι είναι το middle child, ότι και με το μεγάλο του αδερφό γκρουβάρι με τα old school και με το μικρό του αδερφό με τα new school, οπότε ξέρεις cool. Αυτή είναι η φάση λοιπόν. Πάμε να δούμε Mirror Child με τρομερή παραγωγή, με τρομερό J. Cole, με τρομερό video clip και με αυτόν τον τρόπο κλείνουμε νοήτα νεώνουμε 9 με 10 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στο MEA TV για να βλέπετε τα πάντα για τη hip hop κουλτούρα. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Peace!